είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν έχει ευθύνη κανείς σε αυτή τη χώρα. Και δεν έχει ευθύνη κανείς γιατί έτσι πρέπει. Για να μην τιμωρείται και ποτέ κανείς. Με 60% αποχής στις εκλογές ψηφίζει ένα 30%. Το 30% αυτό είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο οποιοσδήποτε θέλει να κατέβει στις εκλογές κοιτάζει να μην τα χαλάσει με αυτούς. Φοβάται ο καθένας να τους βάλει να κάνουν τη δουλειά τους. Και γι' αυτό πληρώνουμε αυτά που πληρώνουμε τώρα. Πού είναι οι αντιπυρικές ζώνες? Ξέρουμε ότι έρχεται καύσωνας. Βγάλε σε επιφυλακή, ρε, αστυνομία, περιοριστική, στρατό, λουκατζίδες, πεζοναύτες, δώσ' τους φτιάλια, δώσ' τους φτιάρια, δώσ' τους η φωτιά στο ξεκίνημα με δυο φτιαργές χώμα σβήνια, να αρπάξει φωτιά τι αεροπλάνο να φέρεις, ρε. Αρπάξει φωτιά και λαμπαδιά στο βουνό τι αεροπλάνο να φέρεις, ρε, διαστημόπλια φέρνες σβήνια, θα φτάσει στη θάλασσα και θα σβήσει. Τραβάν του πουλί τους πυροσβέστες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, ένα χειμώνα τους έχει βαράν μαλακία. Στείλ τους να καθαρίσουν αντιπυρικές ζώνες, κανάλια, χαντάκια, ιστορίες, πούντα. Πούντα, φοβάστε. Αυτοί σας ψηφίζουν και σας βγάζουν κυβερνήσεις, φοβάστε να τους βάλετε να δουλέψουν. Τα δέντρα ανήκουν στο δασαρχείο, το χώμα ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας, η πυροσβεστική ανήκει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, τα μηχανήματα στο περιβάλλοντος, να μην μπορούμε να βρούμε ευθύνη σε κανέναν. Έλα εδώ ρε, κάποια στιγμή κάποιος είναι αυτή ρε. Κάποια στιγμή κάποιος είναι αυτή. Υπάρχει ένας εισαγγελέας εδώ, καίγονται σπίτια, καίγονται ανθρώπινα, ζωντανοί. Ποιος φταίει σε αυτή τη χώρα ρε κάποια στιγμή? Θα αποδοθούν ευθύνες. Τα παπάρια μου θα αποδοθούν. Θα σβήσουν οι φωτιές, σε τρεις μέρες θα αλλάξουν τα κανάλια θέμα. Λοιπόν θα βγαίνουν πάλι αντιεμβολιαστές. Αυτό πάλι που το βάζει να πούμε. Βγήκαν λέει στο Λευκό Πύργο και στο Σύνταγμα αντιεμβολιαστές. 1,80 έφτασε η βενζίνη, 2 ευρώ στα νησιά. Δεν μιλάει κανείς. Για να πας από εδώ Κατερίνη να κάνεις ένα μπάνιο και να γυρίσεις πίσω είναι 40 ευρώ βενζίνη. Και 15 ευρώ διόδι, ένα 50 ευρώ. 2 μεροκάματα. Δεν μιλάει κανείς. Βγαίνει ο άλλος, τι είσαι εσύ ρε, αντιεμβολιαστής. Άντρε τράβα στο σπίτι σου με μαλάκα. Θα σε κάψει ο ήλιος, θα πεθάνεις εδώ μέσα να πούμε σαν το κοτόπουλο το καμένο. Τραβάρε ένα ψευκοντήσιο να καθυστερημένε. Και μείνε μέσα στο σπίτι, στο κάτω-κάτω σε πισκάζεις από το λαιμό να κάνεις το εμβόλιο. 2 ευρώ η βενζίνη, δεν μιλάει κανείς. Πού στον κόσμο υπάρχει 2 ευρώ η βενζίνη το λίτρο? Πού, δείξτε με ένα κάτος. Γαμημένο, δείξτε με ένα. 1,80, 2 ευρώ στα νησιά η βενζίνη. Δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Ανά 150 μέτρα διόδια. Πυροσβεστική δεν έχει, αστυνομία δεν έχει, τίποτα δεν έχει, πάει κανεί τον αντιεμβολιαστή λέει στο Λευκό Πύργο. Ρε πάνε στο σπίτι, ρε πιες κανένα φραπέ ρε. Και κάτσε μέσα στη δροσιά, μην βγήκες με τον καύσο να κάνεις τον αντιεμβολιαστή, καθυστερημένε. Πάω στις προάλλες στο γυμναστήριο, πριν να μπω στο γυμναστήριο κοιτάω να πούμε, έχει άνθρωπος καθυστόρια, βλέπω μια λαδομπογιά. Ο Λένιν, ο Στάλιν και ο Εμβέρ Χότζα λέει πεθάναν. Ζήσε χρεωμένος και ανασφάλιστος. Ενάσε τώρα αυτός που ανακάλυψε τη λαδομπογιά να πάει να αυτοκτονήσει εκείνη την ώρα να. Αν αυτός που ανακάλυψε τη λαδομπογιά φανταζόταν ότι η λαδομπογιά θα χρησιμοποιηθεί για τέτοιες μαλακίες, αυτοκτονάκια ρε. Πάρε ρε τη λαδομπογιά ρε και πάνε βάψε τα κάγκελα από το σπίτι σου. Πάνε βάψε ρε καμιά πόρτα από το σπίτι σου, ρε που σκούργες θα πες κάτω και τα κάγκελα ρε και κόψεις μαλακίες. Βγήκαν οι άλλοι με 40 βαθμούς στο σύνταγμα, τι είστε εσείς αντιεμβολιαστές λέει. Ευχαριστώ τον Τόνι Κάρη για τον donate. Όλα τα έχει ο κόλος μας οι αντιεμβολιαστές μας έλειπαν να πούμε. Στα παπάρια μας κι αν είσαι αντιεμβολιαστής, πρέπει να σε κοιτάω εγώ σε ένα τώρα. Στο κάτω κάτω μην πάει να το κάνεις. Το σούπερ μάρκετ έφτασε στο Θεό, η βενζίνη έφτασε 2 ευρώ, πυροσβεστική δεν υπάρχει, οι κλέφτες κάνουν βόλτα να πούν μέρα μισή μέρα έχουν λυμάξει τον κόσμο στο κλέψιμο, αστυνομία δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει, του κόλλω τα 9 μέρα, άμα τι κάνω εδώ κάνει αντίσταση, λέει είμαι αντιεμβολιαστής. Το χώρι σε ένα κολοδάχυλο εκείνη την ώρα μες στον καύσωνα, να του πεταχτούν τα μάτια 150 μέτρα μπροστά.
να γίνει αντικολοκοσκοπιστής να πούμε. Οι φωτιές σε δυο μέρες έχουν φτάσει η Ινδία η κάπνα. Καπνίσουμε όλη την Ασία. Γιατί φυσάει ανατολικά. Δεν συγκινείται κανείς. 30 μέρες σε προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ότι έρχεται καύσωνας, έρχεται αυτή την εποχή είναι οι φωτιές. Το Μάιο παίρνουν οι φωτιές. Το Σεπτέμβριο παίρνουν οι φωτιές. Ρε μόλις οι τυξικά δυο μπουρίνια. Τώρα που είναι ξερά τα πάντα. Βγάλε τον κόσμο να σε επιφυλάει κύριε, να φυλάει. Βγάλε δώσεις ένα γαμημένο κι άλλοι εκεί να κοιτάνε τα βουνά, τις κορυφές και αυτά με το που δουν καπνό να ειδοποιούν. Στο λεπτό σβήνει φωτιά ρε, άμα αρπάξει φωτιά και εκεί 3-4 ώρες. Τι αεροπλάνα να φέρεις ρε μετά. Και τι διαστημόπλια, ότι θες φέρε ρε, δεν σβήνει φωτιά μετά. Καίγει το κόσμο ζωντανός. Βγαίνει άλλη καπότα, το έχεις λέει ασφαλισμένο το σπίτι ρε, πάνε γαμίσου. Και στον κάτω-κάτω να σας πω και το άλλο. Αν είναι και δεν μπορείτε να φυλάξετε τα δάση, γιατί δεν μπορείτε, δώστε τα σε ανεμογεννητριάδες. Μόλις τους δώσετε τις ανεμογεννήτριες και ξαναπάρει φωτιά, αλλάτε να μην πείτε, τουλάχιστον μην κοιτάμε. Κοιτάμε αυτό το θέαμα, ρε. Καίγεται κόσμος ζωντανός. Πού ζούμε. Πού ζούμε. Σαβάνα κάτω στην Κένια ζουν. Πού ζούμε ρε γάμο το στανιό σας γάμο. 1,5 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι. Πού ζούμε. Βγήκαν τώρα κάνετε με τα μικρόφωνα εκεί καλύπτουν. Λέει φωτιά. Τι μας τα λες τώρα. Δεν το ξέρετε ότι αυτό το μήνα σας προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Για την ψήμη που έχουμε καύσω να δάγουμε και κίνδυνο για πυρκάκες. Να τους βγάλεις έξω σε επιφυλακή. Τι να βγάλετε ρε μουνόπανα αφού είστε αραγμένοι στη Μύκονο και σε όλα τα κολονίσια μέσα στις βίλες σας ρε γαμιόλια. Και φτιάχτε χρώμα. Αν τους δεις να βγουν για συνέντευξη όλοι είναι μαυρισμένοι από τις παραλίες. Σκάηκαν τα παπάρια αν καίγεται η Ελλάδα. Και αν καίγεται ο Κοσμάκης. Τα λέμε σε 10-20 μέρες αν πει εκλογές πάλι απάνω θα βγουν οι ίδιοι. Δεν βλέπω να αλλάζει τίποτα. Θα σβήσουν τη φωτιά, θα αλλάξουν θέματα κανάλια, εντάξει όλα λιμμένα, να πάμε στους αντιβουλιαστές πάλι. Του χρόνου τέτοια εποχή πάλι θα κυγόμαστε. Του χρόνου του φθινόπουλου πάλι θα πνιγόμαστε. Θα έρχονται τα χιόνια του χειμώνα, πάλι δεν θα έχουμε αποχυνιστικά, θα μείνει κόσμο στα παγόνια στον δρόμο. Γάμο το μπουρδέλο, τε διαλτημένα μου λέει η Τρικαλινός. Κοπρόσκλα.